Μεσημέρι σε όλες και όλους και καλό καλοκαίρι επίσης, γιατί μπήκαμε στο καλοκαίρι. Το λέμε γιατί δεν το πιστεύουμε. Και αυτό συζητούσαμε με την κυρία Κουντουρά των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Καλησπέρα. Πολύ αλαζονικό αυτό, ανεξάρτητη Έλληνες. Οι άλλοι δηλαδή τι είναι, υπόδουλοι όλοι. Αυτό θα το κρίνει ο ελληνικός λαός, κύριε Τριανταφυλλόπουλε. Σαν τους Ισουίτες. Θα το κρίνει ο ελληνικός λαός και ελπίζω αυτή τη φορά να πολύ το κρίνει σωστά. Πολύ δογματικό μου φαίνεται αυτό. Εμείς είμαστε ανεξάρτητοι και εσείς είστε. Κάποιοι δυστυχώς είναι εξαρτημένοι. Όχι εσείς, κάποιοι είναι εξαρτημένοι δυστυχώς. Ωραία. Και το αποδεικνύουν καθημερινά. Όλοι οι άνθρωποι είναι εξαρτημένοι. Άλλοι από ουσίες, άλλοι δεν από μιλάω για τον έρωτα, τον κόσμο. Άλλοι όχι, από Θεώ. Την εργασιομανία που το σου διακατέχει. Όλοι οι άνθρωποι από κάτι είναι εξαρτημένοι. Δεν απευθύνεται στους Έλληνες πολίτες. Οι Έλληνες πολίτες είναι και θα έπρεπε να είναι ανεξάρτητοι και το ανεξάρτητοι Έλληνες, ξέρετε πολύ καλά, δημιουργήθηκε ως ένας, με ένα όνομα το οποίο αποφάσισαν 250.000 άνθρωποι μέσα από το διαδίκτυο που μας είπαν, ξέρετε κάτι, χρειαζόμαστε ένα βήμα, χρειαζόμαστε να μιλήσουμε. Και εγώ μιλάω για άλλο πράγμα, για την εξάρτηση. Κάνω μια φιλοσοφική κουβέντα και μου το χαλάτε. Και με πάτε στον καμένο, με ξενερώνετε καθόλου, δηλαδή. Καθόλου, γιατί καθόλου. Άλλο συζητάω. Απλά να μην τα μπερδεύουμε. Πω, θα αρχίσω να φωνάζω τον Λαύρο Παναγιώτου. Θα κάνω τέτοια. Αν θέλετε μπάτσι, να μιλήσουμε για τις εξαρτήσεις, οι οποίες είναι, δυνατόν. Δυστυχώς πάρα πολύ άσχημες. Η φτώχεια, δυστυχώς και αυτά τα θέματα τα και μεγαλώνει. Και εσείς ήταν κάποτε εξαρτημένοι από το modeling και από την Όχι, καθημερινή ποτέ. Προβολή Εγώ που προγράφησε. Πώς δεν κάνατε. Εμένα ήταν η δουλειά μου, δεν ήταν η ζωή μου. Εξαρτημένη είναι αυτή που τη δουλειά. Ήσασταν μοντέλο ευρωπαϊκού επίπεδου, δεν ήσασταν. Παγκόσμιο. Παγκόσμιο επίπεδο. Ευχαριστώ. Μιλάμε για εξάρτηση τώρα και λέει ότι δεν ήταν εξαρτημένη. Εξαρτημένος είναι αυτός που κάνει κυρία. Τη δουλειά παγκόσμιο. Του. Όχι, που η δουλειά του γίνεται η ζωή του. Εγώ δούλευα. Έκανα μια πολύ μεγάλη καριέρα, είμαι πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό, ήταν η δουλειά μου. Η ζωή μου ήταν άλλη. Αυτή που είναι εξαρτημένη. Γίνεται η δουλειά του ζωή τους. Αν θέλετε, είμαι εξαρτημένη σήμερα από την πολιτική, γιατί η πολιτική είναι η ζωή μας. Αυτό το δέχομαι. Καλά, εντάξει, να μην σας στενοχωρήσω τώρα. Καθόλου. Δεν είστε εξαρτημένοι από τα παιδιά σας, από το σύζυγό σας. Πολύ, πολύ, ναι, εντάξει. Πώς είστε ανεξάρτητοι, λοιπόν. Είμαι ανεξάρτητη. Ανεξάρτητη είναι μια ταμπέλα που την κολλήσατε στην ψυχή εκεί. Και στην καρδιά. Ναι. Ναι. Κάποτε ήσαν και εξαρτημένοι από τη Νέα Δημοκρατία. Αν θέλετε να μιλήσουμε τώρα. Φιλοσοφικά, έχω πολύ καλή διάθεση σήμερα, γιατί σήμερα είμαι στεναχωρημένη πάρα πολύ. Γιατί? Γιατί δυστυχώς τα μέτρα τα οποία έρχονται και φέρνει συγκυβέρνηση και μας τα παρουσιάζει ως success story και ως επιτυχία, είναι δραματικά, είναι υποκριτικά. Ο κόσμος πεθαίνει, ο κόσμος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Δεν γίνονται με κοινωνικά κριτήρια. Αυτό είναι γνωστό. Ζούμε σε συνθήκες βαθιάς ύφεσης. Είναι τραγικά, τραγικά. Δεν μπορούμε όμως να λέμε το έχουμε story. Μάθει ως story αυτό και το επαναλαμβάνουμε, ως slogan. Και είναι ένα μοτό που με κουράζει πάρα πολύ. Βαθιάς ύφεσης και βαθιάς ύφεσης. Ζούμε σε μια περίοδο βαθύτα του πόνου. Έχουμε έτσι, χάσει έτσι, το χαμογελό μας, έχουμε θλίψει, λοιπόν, ο κόσμος υποφέρει, κάθε μέρα οι άστεγοι αυξάνονται, οι πεινασμένοι αυξάνονται, η φτώχεια είναι τραγική, η ανεργία μεγαλώνει, δεν έχουμε να πληρώσουμε τα δάνειά μας, έρχονται και μας κοροϊδεύουν με νόμους, αυτό ειλικρινά δεν μπορώ να το συγχωρήσω. Θεωρώ ότι αυτή η οικονομική πολιτική, η οποία είναι παντελώς αποτυχημένη, έρχεται και παραμυθιάζει τον κόσμο, ότι θα φροντίσω να ξεκινήσω από κάπου για να βοηθήσω τι, το 2% αυτών που οφείλουν. Λοιπόν, για πάμε λίγο στον Νίκο Γεωργιάδη, γιατί στην Τουρκία ενώ φαίνεται ότι υπάρχει εκεί ύφεση, κατά βάθος τα πράγματα βράζουν. Έχουμε, Νίκο, συλλήψεις, έτσι, 4 Αμερικανοί, 2 Βρετανοί, 2 Ιρανοί, 1 Συνδός, 1 Γάλλος και ο δικός μας ο ιατρής, μιλούσαμε προχθές. Έχουν συλληφθεί. Ναι, έχουν συλληφθεί με την κατηγορία της υπόθαλψης κοινωνικής αναταραχής. Υποκίνησης, λέει, ναι. Τον και να ο
Ιατρίδη, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Zoom.gr, περνάει αυτή την ώρα από εισαγγελέα. Είναι ενημερωμένο το Υπουργείο Εξωτερικών και το Γενικό Προξενείο με το οποίο μιλήσαμε στην πόλη, αλλά και το Υπουργείο Εξωτερικών μιλήσαμε επίσης εδώ στην Αθήνα. Θέλουν αυτή τη στιγμή να κρατήσουν, όπως μου εξηγούν, χαμηλά την υπόθεση, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι θα φεθεί ελεύθερο το παιδί, έστω και αν του ορίσουν τακτική δικάσιμο. Ναι. Αυτή την ώρα περνάει από εισαγγελέα. Λοιπόν, του έχει παρασχεθεί πλήρης νομική προστασία το Γενικό Προξενείο. Το παιδί αυτό είναι φοιτητής, τοπογράφος, βρίσκεται εκεί με το πρόγραμμα Διετές Εράσμους, το γνωστό της ανταλλαγής φοιτητών παγκοσμίως. Είναι με το Εράσμους ο ιατρής. Ναι, ναι, ναι. Δεν και αυτό το λέω γιατί. Διότι διαψεύδεται κατηγορηματικά και μάλιστα με θυμό και οργή από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, διότι κάπου γράφτηκε σε διάφορα blogs και ιστοσελίδες ότι το παιδί αυτό διαθέτει διπλωματικό διαβατήριο. Αντιλαμβάνεσαι πως κάποιοι στην Ελλάδα προσπαθούν να μπλέξουν αυτό το παιδί. Για λόγους οποίους οι παλιοί καταλαβαίνουμε. Εντάξει, λοιπόν, δεν υπάρχει κανένα τέτοιο στοιχείο. Κοίτα, πρέπει να πούμε ότι δεν προσπαθούν να μπλέξουν έναν Έλληνα. Έχουν 4 Αμερικανούς, έχουν Γάλλους, Ιρανούς. Εδώ υπάρχουν blog και ιστοσελίδες που κουβάζουν μια τέτοια ψευδή πληροφορία. Στην Τουρκία. Όχι εδώ. Εντάξει, εδώ τώρα και εδώ, δεν κατάλαβα το. Όλα, ναι. Μα, αυτό δεν είναι σοβαρό. Τώρα, επειδή διάφορα blogs γράφουν ανοησίες. Και όμως μου το ανέφεραν. Η Χουριέτρια υποστηρίζει ότι η τουρκική αστυνομία έκανε έλεγχο ταυτοτήτων σε άτομα που ξεσήκωναν τα πλήθη κοντά στο παλάτι Ντολμά Μπαχτσέ και διαπιστώθηκε. Εκεί που είναι το γραφείο του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, πως διέθεταν διαβατήρια των χωρών αυτών. Ναι. Δημιουργούν τώρα, είναι μια προπαγάνδα που γίνεται έτσι, ότι έρχονται οι ξένοι και ξεσηκώνουν τους Τούρκους και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και έχουμε επίσης έγιναν δεκάδες συλλήψεις, λέει, διαδηλωτών χρηστών του Twitter με την ίδια κατηγορία, υποκίνηση των ακραίων οργανώσεων. Το Ιντερνετ είναι πάντοτε ο μεγάλος εχθρός, έτσι, το σύνθημα το έχει δώσει ο ίδιος ο Ερντογάν, έτσι, με τον Μπελά, ο μεγάλος Μπελάς εποχής μας. Ο Ερντογάν έρχεται στις 12 η ώρα το βράδυ, μεσάνυχτα, μέσα στη μαύρη νύχτα. Και από εκεί και πέρα θα αρχίσει ό,τι είναι να αρχίσει, με την έννοια ότι αναμένουν οι πάντες, είναι σε κατάσταση αναμονής. Να σου εξηγήσω λίγο το. Θα ήθελα αυτό να το ακούσει και η κυρία Κουντουρά. Είναι το πνεύμα το οποίο επικρατεί στην πλατεία Ταξίμου. Όλο χορούς, διασκέδαση, εφουσιώδη πλήθη, πολλοί κόσμος, ανταλλαγές. Πώς θα το πω, υπάρχει ένα πολύ καλό κλίμα στην πλατεία Ταξίμου τα δύο τελευταία 24 ώρα. Εμένα μου άρεσε πολύ το link που είχαμε στο Zoom.gr που δείχνει. Έχει ζωντανή σύνδεση. Ναι, ναι. Και είχε πολύ πλάκα γιατί τραγουδούσαν, άκουσα και τον Μπαντιάρα Ρώσα στα τουρκικά. Για πρώτη φορά, Με γιτάρες και σαξόφωνα, στα τουρκικά λοιπόν, όμως. Υπάρχει και τον Μπέλα Τσάου. Τον Μπέλα Τσάου, ναι, υπάρχει και τον Μπέλα Τσάου. Όλα, λοιπόν. Ναι. Υπήρχε κάποιος που άρχισε να χορεύει δερβίσικο χορό, ξέρεις, αυτό το στριφογυριστό. Και κρατούσε από πάνω, οι δερβίζες, όπως ξέρεις, έχουν ένα μεγάλο θέση. Αντί για το φέση το κονικό, είχε από πάνω του μία αντιασφυξιογόνα μάσκα. Αλλά κανονικά με τη φούστα του δερβίση κτλ. Γίνονται διάφορα happenings αυτή τη στιγμή. Υπάρχει πολύ καλό κλίμα πάντως, από ό,τι μου εξήγησαν το πρωί. Λοιπόν, και περιμένουν να δουν τι θα κάνει ο Ερντογάν. Η περίοδος η εποχή των happenings έχει περάσει ανεπιστρεπτή για την Ελλάδα. Ναι, μην το λες. Όχι, για τέτοιες. Μπορεί να ξαναγίνει. Ναι. Στις περιόδους ενώ των μεγάλων αλλαγών. Ναι. Εκεί ήταν ωραία αυτά που εν πάση περιπτώσει ο καθένας διατηρεί ακέραια στη μνήμη του. Φαίνεται ότι η τουρκική κοινωνία ζει τη δική της επανάσταση αυτή τη στιγμή. Όχι του εξισλαμισμού. Όχι. Του ευρωπαϊσμού. Ναι, της κοσμικής κοινωνίας, έτσι. Των αστικών ελευθεριών ακόμη και των πλέον αυτονόητων. Αυτό. Και το διεκδικεί με πάθος μεγάλο κομμάτι της τουρκικής κοινωνίας με την απειλή του Ερντογκάν ότι άμα μολύσω εγώ τους δικούς μου που τους κρατάω με το ζόρι θα δει τι έχει να γίνει. Το οποίο αρχίζει στο διαδίκτυο και γίνεται απειλητικό, έτσι. Πρωτόγονη συμπεριφορά πάντως για δημοκρατία. Να λέει ας πούμε ο εδώ πρωθυπουργός ότι καθίστε φρόνημα μην αμολύσω τους δικούς μου. Να σου πω, θυμίζει την ιστορία των παρακρατικών στη δεκαετία του 50. Ναι, είναι αυτό. Θα ξαμολύσω τα λεφούσια τα δικά μου και θα σας πω εγώ τι θα κάνετε. Εδώ. Θυμάσαι. Δεν το περίμενα εγώ από τον Ερντογκάν περισσότερο γιατί ήταν ένας νομάρχης όταν εξελέγει με την απειλή της φυλάκισης. Εξέτσι και ποινή τρίμηνη. Να επικρέμεται πάνω από την κεφαλή του. Γι' αυτό και έγινε ο Γιούλ για 3 μήνες πρωθυπουργός. Ναι, δεν.
Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δοκιμάσει την αγριότητα της φυλάκης και της καταστολής συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή θεωρούσε ότι είναι πιο έξυπνος ηγέτης και πιο φιλοσοφημένος. Λοιπόν, φαίνεται όμως ότι η εξουσία σε κάνει αλαζόνα. Το φιλτισένιο παλάτι, όπως τον κατηγορούν ότι μένει. Αυτή είναι η έκφραση στην Τουρκία αυτή τη στιγμή. Το φιλτισένιο παλάτι του Ταϊπ Ερντογάν. Πολύ αλαζονική συμπεριφορά. Απίστευτα αλαζονική συμπεριφορά. Είδαμε όμως την νεολαία να ξεσηκώνεται. Και αυτό είναι σπουδαίο, γιατί. Είδαμε ένα μέρος της νεολαίας. Ένα μέρος της νεολαίας που διεκδικεί, όπως είπατε και εσείς, τα ευρωπαϊκά δικαιώματα. Ναι, υπάρχει ένα άλλο μέρος που μπορεί να είναι και μεγαλύτερο, το οποίο βρίσκεται κάτω στην Ανατολία, που είναι και πληθυσμιακά όλη η δύναμη του Ερντογάν. Αυτό είναι και το πρόβλημα της Τουρκίας. Ναι, αλλά έχουν πλέον και την επιχειρηματική ισχύ με το μέρος τους. Έτσι. Δεν είναι τα πράγματα όπως ήταν. Και θα σας πω και κάτι το οποίο επιβεβαιώνει αυτό που λέτε, είναι ότι εγώ έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τα ανθρώπινα δικαιώματα και με τη θέση της γυναίκας γενικά στα κράτη. Άκανα, μην πούμε εκεί. Μην πούμε εκεί. Έχουμε όχι, να λέμε. Θέλω να σας φέρω ένα παράδειγμα ότι ακόμα και οι ίδιες οι γυναίκες, οι οποίες θεωρούν ότι πρέπει να ευρωπαϊστούν, μιλήσανε με γυναίκες οι οποίες είναι πεπισμένες ότι όλα είναι καλά και ότι πρέπει η θέση της γυναίκας να είναι εκεί που υποστηρίζει το Ισλάμ. Θέλω να πω λοιπόν ότι και ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιπτώσεις που περιμένεις από τις γυναίκες τις καταπιεσμένες, να είναι αυτές που θα αντιδράσουν και όμως υποστηρίζουμε περισσότερο πάθος. Κυρία Κουντουρά, είναι δύο κόσμοι. Συγκρούονται δύο κόσμοι. Ακριβώς, συγκρούονται δύο κόσμοι. Άρα θα δούμε πολύ σοβαρά. Τα αποτελέσματα θα είναι σοβαρά. Όλοι εξαρτώνται και από τη διαχείριση του κ. Ερντογάν. Ακριβώς. Ο οποίος γυρίζει στις 12 το βράδυ. Και δεν ξέρουμε ποιοι είναι πιο πολλοί. Λοιπόν, ας μην ξεχνάμε ότι στην επαρχία, στην περιφέρεια δηλαδή της τουρκικής, του τουρκικού κράτους, έχουμε φαινόμενα βίας τρομερά. Δηλαδή η Μιχαλίδα που δολοφονείται, η κόρη που συνήψε σχέσεις χωρίς την άδεια του πατέρα να μαχαιρώνεται, να δέρνεται αλίπητα. Είναι να βιάζονται παιδιά και κορίτσια από και να φώνονται οι βιαστές. Αυτά είναι φαινόμενα που υπάρχουν. Υπήρχαν και στη χώρα τη δική μας. Να μην τα ξεχνάμε. Όχι βέβαια. Έτσι. Η Ελλάδα του 50 και του 60 δεν είναι η Ελλάδα του. Τέτοια ακραία φαινόμενα δεν υπήρχαν. Όχι, όχι, υπήρχαν. Υπήρχαν και έχουν καταγραφεί. Ομαδικός βιασμός και να δικαιώνονται οι βιαστές. Δεν υπήρχαν τέτοια ακραία φαινόμενα. Όχι, μπορώ να σας φέρω παραδείγματα που δεν έφτασε ποτέ στο ακροατήριο υπόθεση. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Πάντως, και πιστεύω ότι πραγματικά πάρα πολλά είναι αυτά τα οποία δεν έχουν αποκαλυφθεί. Όμως τόσα πολλά και ακραία φαινόμενα τα οποία βλέπουμε σε χώρες όπως είναι η Τουρκία ή όπως είναι η Ινδία. Μην ξεχνάτε στην Ινδία τα ανήλικα. Είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Είναι αλήθεια. Αλλά τέτοια φαινόμενα δυστυχώς υπάρχουν. Λοιπόν, φαίνεται ότι η ανάκαμψη της οικονομίας δεν έχει σχέση και με την ανάκαμψη της νοοτροπίας. Αυτό συμβαίνει και αντίστροφα όμως. Δεν σημαίνει ότι επειδή η οικονομία της Ελλάδας είναι σε ύφεση, βρίσκονται και όλα τα άλλα σε ύφεση, διότι έχω τον τελευταίο καιρό πάει σε κάποιες παραστάσεις, οι οποίες είναι εκπληκτικές και βλέπεις ότι ο κόσμος διατηρεί, ο καλλιτεχνικός κόσμος, το κέφι του για δημιουργία, γιατί και προφανώς με χαμηλό budget. Τι χαμηλό budget, περισσότεροι είναι για πλήρωτοι. Έτσι. Που σημαίνει ότι ήρθε η ώρα να μείνουν οι πραγματικοί ηθοποιοί, οι πραγματικοί δημοσιογράφοι, οι πραγματικοί πολιτικοί, δεν ξέρω αν θα μείνουν ήρθε και οι πραγματικοί δημόσιοι υπάλληλοι. Ένα ξεκαθάρισμα. Ένα ξεσκαρτάρισμα γερό στην κοινωνία μας, διότι όλοι βούταγαν ένα μικρόφωνο και παρίστανταν ή τον τραγουδιστή ή τον δημοσιογράφο, ορισμένοι και τον τραγουδιστή και τον δημοσιογράφο. Μιλάω για μένα δηλαδή. Τραγουδάτε και ως κύριε Τριανταφυλόπουλε. Ο άλλος που είναι και τραγουδιστής και νομάρχης και δημοσιογράφος και πολιτικός. Εντάξτε, μία από τις πρώτες δουλειές μου ήταν το τραγούδι και συμμετείχα και σε συγκροτήματα. Δεν το γνώρισα, σας ζηλεύω γιατί δεν είναι το πάθος μου. Δεν έχω πάει σε μαγαζί που να μην με έχουν βάλει να τραγουδήσω. Είναι το πάθος μου, αλλά δυστυχώς δεν ακούγομαι. Ναι. Ναι, τελείως. Δηλαδή τι, εντελώς παγώνει. Εντελώς. Και ωραία. Θα σας πω και κάτι. Τον πατέρα μου που δυστυχώς τον έχασα το 2012 ήταν μαέστρος. Ο άνθρωπος είχε μια απίστευτη φωνή, έπαιζε πάρα πολλά όργανα. Η μητέρα μου εξαιρετική φωνή. Και έβγαλε ένα μουγκό παιδί. Τελείως. Πρέπει να υπέθερε. Το DNA καμιά φορά δίνει άλλα ταλέντα. Η μαμά τραγουδάει. Τραγούδαγε εξαιρετικά κι εκείνη. Και η μάνα και ο πατέρας.
Και το παιδί, από δύο ειδόνια βγήκε σπουργίτη. Και με πάθος, γιατί μεγάλωσα μέσα στη μουσική. Καταλαβαίνετε το πάθος μου να τραγουδάω. Αλλά... Τι παιχνίδια παίζει η ζωή όμως όταν θέλει, ε. Λοιπόν, δεν παραπονιέμαι. Πήρα άλλα καλά. Ήταν και ανεξάρτητοι οι γονείς. Τελείως. Και ιδεολόγοι, πατριώτες. Δεξί ή αριστερή. Δεξί. Η μισή δεξί, η μισή αριστερή. Οπότε εκεί το DNA λειτουργήσε. Έβγαλαν δεξιό παιδί. Θα έλεγα λογικό παιδί. Τι λέτε, δεξί. Ναι, είναι λογική. Η δεξιή είναι η λογική. Όχι, είμαι λογική με συγκροτημένο λόγο που στηρίζω ναι μεν πιο πολύ μια δεξιά νοοτροπία χωρίς όμως να αμφισβητώ και τα καλά των υπολείπων. Γιατί σήμερα κύριε Τριανταφυλόπουλε τονίζουμε όλοι και ειδικά οι ανεξάρτητοι Έλληνες ότι δεν υπάρχουν κόμματα και χρώματα. Σήμερα υπάρχει εθνική, πώς το λέμε συνήθως, το έχετε ακούσει τόσες πολλές φορές, πιστεύω το έχετε μάθει απ' έξω. Εθνική ανάγκη. Νίκο, σε ευχαριστώ που αντέχεις σιωπηρά τον δεξιό ορθολογισμό. Να είσαι καλά, Μάγκη. Νίκο, ξέρω ότι με αγαπάς. Είναι πολύ ευγενικό από την πλευρά σου. Λοιπόν, τι για χαρά. Θέλω να, πριν κλείσουμε, έτσι να κάνουμε μια πρόβλεψη για αυτό που συμβαίνει εκεί. Βλέπεις ότι βαίνει προς ύφεση ή θα έχουμε και άλλες κορυφώσεις? Εγώ νομίζω ότι είμαστε στάση αναμονής. Οι συγκεντρωμένοι περιμένουν την υποχώρηση του Ερντογάν. Θα πρέπει να υπάρξει μια υποχώρηση, υποχώρηση πολιτική αυτή τη στιγμή, η οποία δεν σημαίνει ότι δεν θα ξανάρθει ο Ερντογάν μετά από λίγο καιρό πάλι στα ίδια σχέδια. Αλλά αυτή τη στιγμή όλοι περιμένουν μια κίνηση του Ερντογάν η οποία θα εκτονώσει τα πράγματα. Έχει προετοιμαστεί το έδαφος. Οι άνθρωποι του Ερντογάν μέσα στο κόμμα έχουν αρχίσει να το σκέφτονται ξανά. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν και πρωτοβουλίες. Το θέμα είναι αν ο ίδιος ο Ερντογάν θα επιτρέψει τον εαυτό του να δείξει, πώς θα σου το πω, μια αδυναμία στιγμής. Καταλαβαίνεις, διότι όταν κάποιος είναι τόσο πανίσχυρος και ενοχλεί τους πάντες, πολύ δύσκολα κατεβαίνει ένα σκαλί και να δείξει αδυναμία. Μα δεν είναι αδυναμία, θεωρώ εγώ. Εσύ το λες, κυρία Κουντουρά, τον αποδεχτεί. Εξυπνάδα και, πώς θα το πω, και πολιτικό ελιγμό. Ούτε. Εγώ θα χρησιμοποιούσα μια άλλη έκφραση. Ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ένας ηγέτης οφείλει να ακούσει και την πλευρά. Και οφείλει να πει και το mea culpa, έτσι. Όχι μόνο αυτό, να ακούσει και την πλευρά αυτών οι οποίοι δεν τον ψηφίσανε, δεν τον στηρίζουν, αλλά έχουν δικαιώματα σε αυτή τη ζωή. Ακόμα χειρότερα. Ακόμα χειρότερα. Άρα λοιπόν, καλό θα είναι να κατέβει στο λαό του και να πει ναι, σας άκουσα, να δω τι μπορώ να κάνω. Αυτό κάνει ένας ηγέτης. Για να δούμε. Ένας πραγματικός ηγέτης, να το τοποθετήσω σωστά. Ναι. Λοιπόν. Χαιρετώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Θα πάμε στον δικό σας τον ηγέτη τώρα. Όχι, εγώ να σας πω κάτι. Θα ήθελα να δούμε αν πραγματικά υπάρχει πραγματικός ηγέτης στην Ελλάδα. Εγώ έχετε ακούσει πολλές φορές και μάλιστα μου λέτε, μα καλά, είστε υπερκομματικοί. Έχετε ακούσει πολλές φορές ότι θεωρώ ότι ο πρωθυπουργός της χώρας είναι πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων. Άρα έχω απέτηση να με προστατεύσει. Έχω απέτηση να διεκδικήσει το συμφέρον μου, να διεκδικήσει τα δικαιώματά μου. Σήμερα βλέπουμε μια οικονομική πολιτική που κάνει αυτή η συγκυβέρνηση, η οποία θίγει τον Έλληνα πολίτη, θίγει τα συμφέροντα, θίγει την πατρίδα μας. Αυτό είναι κάτι ανεπίτρεπτο και το βλέπουμε καθημερινά. Και αυτά που λέγαμε εμείς οι ανεξάρτητοι Έλληνες και πάρα πολλοί άλλοι ανεξάρτητοι πολίτες, να το τοποθετήσω έτσι, που έχουν σήμερα αποφασίσει να μην ανήκουν πουθενά, ότι έχει φτάσει φτώχεια, πείνα, εξαθλίωση και θα έρθουν τώρα να μας πάρουν, αφού πλέον μας έχουν πάρει όλο το ρευστό από την αγορά και μας έχουν φτάσει σε επίπεδα που δεν μπορούμε να ζήσουμε, όχι με αξιοπρέπεια, δεν μπορούμε να ζήσουμε, να επιβιώσουμε. Έρχονται σήμερα να μας πάρουν και τις περιουσίες μας. Βάζουν φόρους, τους οποίους ληστρικούς κατ' εμέ, που δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε. Έχουν κάνει όλοι οι άνθρωποι ρυθμίσεις και ακόμα δεν έχουν πληρώσει τις παλιές ρυθμίσεις. Έρχονται καινούργια φορολογικά μέτρα, άδικα μέτρα, χωρίς κοινωνικά κριτήρια. Και έρχεται και ο κύριος Ρουπακιώτης, ο οποίος επί της ουσίας τι λέει, έχουμε αποτύχει ως κυβέρνηση, γιατί μας φέρνουν τους νόμους έτοιμους, ακόμα και αν δεν είναι μνημονιακές υποχρεώσεις, είμαστε εξαρτώμενοι και τους ψηφίζουμε. Δηλαδή, παραδέχονται ότι δεν κυβερνάνε. Παραδέχονται ότι είναι υπάλληλοι της Τρόικας, του εξωτερικού. Δεν γίνεται έτσι. Ο ελληνικός λαός έχει αγανακτήσει. Και έρχονται σήμερα όλα αυτά τα μέτρα για το φόρο ακίνητης περιουσίας, έρχονται τα μέτρα για τα κόκκινα δάνεια που δεν εξυπηρετούν άνθρωπο. Δεν αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούμε να ζούμε με φόρους ή με δανεικά. Δεν αντιλαμβάνονται ότι πρέπει επιτέλους να ξεκινήσουν να πιάσουν τη φοροδιαφυγή. Που σήμερα είχαμε το θέμα της λίστα Αλαγκάρντ, που τελικά τα στοιχεία δείχνουν ότι ευθύνεται και ο Βενιζέλος και ο Παπανδρέου και ότι γνώριζαν.
Δηλαδή, εμείς φωνάζουμε και ερχόμαστε κάθε μέρα οι ανεξάρτητοι Έλληνες και δικαιωνόμαστε. Και λέμε δυστυχώς που δικαιωνόμαστε. Γιατί είναι εις βάρος του ελληνικού λαού όλα αυτά. Αν μπορούσαμε να τα έχουμε προλάβει, θα ήταν τα πράγματα πολύ καλύτερα. Θέλουμε λοιπόν μεταρρυθμίσεις πραγματικές και θέλουμε ανάπτυξη. Ανάπτυξη και να παράγουμε. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να ξεπληρώσουμε. Οι Γερμανοί το κάνανε αυτό. Οι ίδιοι έχουν το παράδειγμα. Και έρχεται σήμερα το δούνο του και λέει: κούρεμα, παιδιά, δεν βγαίνετε. Δηλαδή, όλοι έρχονται τελικά σε αυτά που εμείς λέγαμε. Και σήμερα η κυβέρνηση τι κάνει? Τίποτα. Λέει success story. Λένε όλα πάνε καλά. Οι αριθμοί ευημερούν. Ναι, και ο κόσμος πεθαίνει. Δεν μου λέτε τώρα, τα έχετε σκεφτεί αυτά που με ευκολία λέτε από τη θέση της αντιπολίτευσης, πώς θα τα εκφέρατε αν ήσταν στην κυβέρνηση? Βεβαίως, και τα έχουμε πει δηλαδή, επανειλημμένως. Να ρωτήσω, τι έχετε λυσάρι μαζί? Τα έχω όλα γραμμένα, είναι τόσα πολλά αυτά που έχουμε πει. Φέρετε με οδηγίες από το καμένο, ε? Όχι, έχουμε ένα πρόγραμμα, ξέρετε, που αν έκανε τον κόπο να το διαβάσουν και αν έκαναν τον κόπο να πάρουν και κάποια πράγματα από αυτά που κάθε μέρα δικαιωνόμαστε, ακόμα και γι' αυτά, τότε ίσως τα πράγματα να ήταν καλύτερα. Γιατί δεν θα φέρνανε συνέχεια πρόχειρους και αποσπασματικούς νόμους, ο ένας να διορθώνει τον άλλον, που τελικά δεν τον διορθώνει, αφήνει άλλα παραθυράκια. Πήγα στην εφορία. Ακόμα και οι εφοριακοί λένε έχουν έρθει 26 φορολογικά νομοσχέδια. Ακόμα δεν τα έχουμε μάθει εμείς. Το ένα διορθώνει το άλλο, το ένα ακυρώνει το άλλο. Δεν υπάρχει κάτι σταθερό. Λένε και επενδύσεις. Ποιος θα έρθει να κάνει επενδύσεις σε μια χώρα που η γραφειοκρατία είναι απίστευτη, που το ΦΠΑ και οι φόροι είναι στα ύψη, που το φορολογικό σύστημα έρχεται και βγάζει νόμο αναδρομικά ενάντια στο Σύνταγμα. Ποιος θα έρθει εδώ να επενδύσει? Ωραία. Όταν οι εταιρείες που υπάρχουν ήδη κλείνουν, η μία μετά την άλλη, 300.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η ανεργία έχει εκτοξευτεί, λένε 28%. Εγώ σας λέω ότι είναι πάνω από 30%, γιατί πρέπει να βάλεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες και όλοι αυτοί που δεν δηλώνονται πουθενά. Να βάλεις μέσα τους άνεργους νέους που είναι στο 65%, τις γυναίκες. Πού θα βρουν όλη αυτή η δουλειά? Να ρωτήσω κάτι. Αυτά που λέτε είναι εύκολα. Ναι. Να τα λέτε όταν είστε στην αντιπολίτευση. Όχι, εμείς έχουμε δώσει και προτάσεις. Θέλω να ρωτήσω. Ναι. Αν είχατε μια επιχείρηση και δεν περίσσευαν τα χρήματα και θα κάνετε απολύσεις, μειώσεις, μέχρι που δεν είναι λύση η απόλυση, θα προσπαθούσατε να αυξήσετε τα κέρδη για να ικανοποιήσετε τις ανάγκες του προσωπικού. Θα λειτουργούσατε με αυτόν τον τρόπο. Μια επιχείρηση είναι και η Ελλάδα. Εάν δεν έχει έσοδα, τι μπορεί να κάνει δηλαδή ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομικών? Ένα ερώτημα είναι αυτό. Το βεβαίως προηγείται ένα άλλο ερώτημα. Τι έκαναν τόσα χρόνια όλοι αυτοί οι κύριοι για να μην φτάσει η Ελλάδα σε αυτή την άθλια κατάσταση? Εκεί, αντί να θίξετε αυτό, θίγετε το λάθος θέμα. Όχι, δηλαδή, καθόλου. Σήμερα ο Πρωθυπουργός, εάν μεμονωμένα μπει στο παρατηρητήριο, στο στόχαστρο ή στο μικροσκόπιο για τη συμπεριφορά του, θα βγει αθώος. Ένα κόμμα όμως και μια παράταξη όπως η Νέα Δημοκρατία, που κυβέρνησε επί δεκαετίες στην Ελλάδα, όπως και το ΠΑΣΟΚ, έκαναν πράγματα τα οποία οδήγησαν στην απόλυτη καταστροφή μια χώρα που είχε τη δυνατότητα να είναι και πλούσια. Διαχρονικά οι κυβερνήσεις, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Διαχρονικά. Ναι, 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 αυτό λέω. Αυτό. Ναι. Στις οποίες όμως συμμετείχατε κι εσείς. Βεβαίως. Έχετε πιει κι εσείς από το Άγιο Δισκοπότηρο. Βεβαίως. Λοιπόν, να πω. Εγώ όμως αντέδρασα και είπα: ναι, φτάνει πια. Ωραία. Εδώ γίνονται τεράστια λάθη. Θέλω πρέπει να ξυπνήσουμε. Το κρίσιμο ερώτημα που δεν θέτουν εύκολα και φοβούνται είναι το εξής. Κύριε, ήρθες και μου δημιούργησες ένα πρόβλημα. Και επανέρχεσαι ο ίδιος και μου λες ότι εσύ θα μου λύσεις το πρόβλημα. Ακριβώς. Αυτό θα έλεγα κι εγώ. Εγώ, αν ήσουν δικηγόρος μου και μου έκανες τέτοια ζημιά, δεν θα σε ξανάπαιρνα. Αν ήσουν λογιστής μου και μου έκανες τέτοια ζημιά, δεν θα σε ξανάπαιρνα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά μην ξεχνάτε την τρομοκρατία που πέρασε ο ελληνικός λαός πριν τις εκλογές, ενδιάμεσα από τις δεύτερες εκλογές, που του λέγανε ότι θα χρεοκοπήσουμε, ότι δεν θα έχουν να φάνε τα παιδιά τους, ότι θα πάνε στο σούπερ μάρκετ και δεν θα υπάρχει τρόφιμο, ότι δεν θα πάρουν τις συντάξεις τους, ότι τελειώσαμε. Αυτό ήταν ένα τεράστιο ψέμα, το οποίο εκ των υστέρων καταλάβανε πάρα πολλοί, οι οποίοι σήμερα δεν πρόκειται να ξαναψηφίσουν αυτά τα κόμματα, γιατί αντιληφθήκανε την απίστευτη κοροϊδία και η αξιοπιστία πλέον της κυβέρνησης έχει καταπέσει. Γιατί όταν λέγανε προεκλογικά τα 18 σημεία, τα πρώτα, τα δεύτερα, τα τρίτα, τα τέταρτα ζάπια, όταν λέγανε ότι δεν θα κόψουν μισθούς και συντάξεις, ότι δεν θα μπουν άλλοι φόροι, ότι θα μειωθεί το ΦΠΑ, ότι τα έχουν συμφωνήσει με την Τρόικα, ότι τα ειδικά μισθολόγια θα παραμείνουν, και ξαφνικά βλέπουμε ότι παίρνουν
βγαίνει το βράδυ των εκλογών ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και λέει θα τιμήσουμε την υπογραφή μας, όλος ο κόσμος αναρωτιέται τι συμβαίνει. Ωραία. Άρα λοιπόν αυτοί οι αναξιόπιστοι πώς σήμερα θα έρθουν να μας κυβερνήσουν με ένα σωστό πρόγραμμα για να μπορέσουμε να βγούμε από αυτή την ύφεση που όλοι ξέρουν ότι η λιτότητα φέρνει ύφεση. Και έρχονται και μας το λένε. Ο Ασά με τις εκθέσεις του, το Δούνου του ότι πρέπει να κουρέψουμε το δάνειο. Λες και εμείς δεν τα ξέραμε ή δεν ξέραμε ότι έπρεπε να κάνουμε μεταρρυθμίσεις. Πού είναι οι μεταρρυθμίσεις τα 2-3 τελευταία χρόνια? Ποια μεταρρύθμιση έχει γίνει? Πού είναι η ανάπτυξη? Είχα έρθει εδώ στην προηγούμενη εκπομπή σας και μιλούσαμε συγκεκριμένα για ανάπτυξη και είπαμε ότι πρέπει να υπάρξει ρήτρα ανάπτυξης, ότι πρέπει αν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εταίροι μας και δεν είναι εκβιαστές να καταλάβουν ότι πρέπει να βρούμε ένα τρόπο, μια οικονομική πολιτική που θα μπορέσουμε πραγματικά να ξεχρεώσουμε. Μα θέλουν να ξεχρεώσουμε. Δεν θέλουν, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Αυτό που θέλουν είναι να μας πάρουν όλο το ρευστό και θέλουν να πάρουν, όπως πολύ σωστά είπατε, όλο μας τον πλούτο. Ιδιωτική και δημόσια περιουσία. Αυτός είναι ο στόχος. Αλλιώς δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Και οι συνεργάτες τους είναι οι σημερινοί συγκυβερνώντες. Τελεία βάζατε ποτέ από το γυμνάσιο, από το δημοτικό μέχρι σήμερα? Ξέρετε κάτι, υπάρχει μια αγανάκτηση απίστευτη και τη μεταφέρω γιατί έρχεται το κόσμο στο γραφείο μου. Ρωτάει μόνη της για να μπορεί να απαντάει, να μην ρωτάς εσύ. Μόνη της θέτει τα ερωτήματα η βουλευτής. Όχι, φυσικά. Πείτε μου κι άλλα να σας απαντήσω. Μα έχετε παρακολουθήσει ποτέ το τσάτ εδώ της τηλεόρασης της Ζούγκλας? Το συγκεκριμένο. Ναι, γράφουν για εσάς, εδώ γίνεται της Μουρλής τώρα. Δεν με πειράζει. Εθνομητέρα σας αποκαλούν. Όχι, δεν είμαι εθνομητέρα με ποια έννοια. Αν είναι με την καλή την έννοια, το δέχομαι. Ναι, γιατί εγώ στη Βουλή μπήκα για να είμαι εκπρόσωπος του ελληνικού λαού και να εξυπηρετήσω τα συμφέροντα όλων αυτών που βασανίζονται. Αντέχετε στον πειρασμό να απαντάτε στα ερωτήματα που θα σας θέτουν? Άμα μπορώ, βεβαίως, γιατί όχι. Τα βλέπετε εδώ? Δεν βλέπω. Χρειάζομαι γυαλιά. Έχω υπερμετροπία. Υπερμετροπία έχετε? Ναι, δυστυχώς. Άμα μου τα διαβάσετε. Σας δώσω τα δικά μου. Βάλτε τα λοιπόν. Τι. Έτσι. Τι να κάνω η γυναίκα. Παριστάνετε την μπέμπα. Θέλετε να δείχνετε μικρότερη. Έτσι είναι οι γυναίκες. Ματαιόδοξες. Όπως και οι άντρες επίσης. Προσπαθούν να. Βάζετε μακριά, βλέπετε χωρίς γυαλιά. Όχι, μακριά ναι, αλλά αυτά δεν τα διαβάζετε. Μα πείτε μου, ότι εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση να απαντήσω και δεν λέω ότι κανένας είναι ότι είμαστε αλάνθαστοι. Αλλά κάποιοι αγωνιζόμαστε για αυτά που πιστεύουμε. Όσοι λοιπόν πιστεύουν αυτά που πιστεύω εγώ, θα αγωνιστούν μαζί μου. Οι άλλοι είδαμε τι ψηφίσανε. Και όταν μου λένε για την κατάντια μας, λέω να προσέχετε τι ψηφίζετε και ποιους ψηφίζετε. Γιατί όταν εγώ είπα το όχι στο μνημόνιο, κύριε Τριανταφυλόπουλε, στις 12 Φεβρουαρίου του 2012, ήξερα ότι θα με διαγράψουν και θα πάω σπίτι μου και το πήρα αυτό το κόστος. Γιατί είπα, εγώ δεν μπορώ να είμαι εκεί μέσα με ανθρώπους οι οποίοι δεν προστατεύουν τα συμφέροντά μας. Εγώ μπήκα στην πολιτική, αν θέλετε, με όραμα να προσφέρω. Και μπήκα για κοινωνικό έργο. Και το ξέρετε πολύ καλά, γιατί το έχετε προβάλει από εδώ. Έκανα κοινωνικό έργο και συνεχίζω και κάνω. Γιατί ασχολούμαι με τον καρκίνο του μαστού, με την ενδοοικογενειακή βία, με τα θέματα τα πολύ σοβαρά. Για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Έχει δίκιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Είναι αυτά που έλεγαν οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Έπρεπε ήδη να έχει κουρευτεί. Εμείς τι λέμε? Να κουρευτεί σωστά. Δηλαδή να υπάρξει Διεθνής Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου, να δούμε τι πραγματικά χρωστάμε και με τους εταίρους μας, όχι με τους εκβιαστές, με τους εταίρους μας, να δούμε πώς μπορούμε να τους ξεπληρώσουμε. Αυτά που πραγματικά χρωστάμε. Δεν λέμε τίποτα παράλογο. Και το είπε και η Μέρκελ, ότι δεν θα αντέχαμε. Ο Βασίλης Θεσσαλονικαίος λέει: ο λαός δεν σας υπολογίζει πλέον. Γιατί δεν μας υπολογίζει? Μέσα στη Βουλή κάνουμε υπέροχο έργο και είμαστε και σταθεροί. Ωραία, στον κόσμο λέει, μας. Για ρώτα τη Ρεμπάκη, γιατί άφησε την Πασαρέλα για να ασχοληθεί με την πολιτική? Πώς έγινε η μετάβαση από μοντέλο βουλευτής? Αν παρακολουθούσε την καριέρα μου, θα ήξερε ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έχω σπουδάσει, που έχω φιλανθρωπικό έργο 20 χρόνια και ο κύριος Καραμαλής, όταν μου πρότεινε να μπω στο ψηφοδέλτιο, μπήκα ακριβώς για το κοινωνικό μου έργο. Το ότι έκανα μια παγκόσμια καριέρα στο χώρο της μόδας, τιμή μου και καμάρι μου, και έκανα και όλους τους Έλληνες περήφανους. Μπήκα λοιπόν στην πολιτική για να προσφέρω και αυτό έκανα. Γιατί η πολιτική είναι η ζωή μας και μπήκα στο κοινωνικό κομμάτι. Δεν μπήκα ούτε να το παίξω πρωτοκλασάτο στέλεχος και να μιλάω και να βγαίνω στις τηλεοράσεις όσο ήμουνα στη Νέα Δημοκρατία και να επέρομαι και να κάνω λάθη. Και μόλις οι πολιτικοί κάνανε λάθη, του δικού μου του κόμματος έφυγα. Να προλαβαίνω να απαντάω. Αλλά κάποιος άλλος λέει ότι τουλάχιστον, ρε φίλε, βλέπουμε και κάτι όμορφο, όχι την παπαρίδα. Ξέρετε σας κάτι. Και ναι, τώρα. Είναι πολύ γλυκό το να κάνουν κοπλιμέντα. Όμως ξέρετε, στη Βουλή δεν μπαίνουμε για να κάνουμε τους ωραίους. Στη Βουλή μπαίνουμε για να κάνουμε έργο. Εμείς λέει δεν βλέπουμε κανέναν σας να προσπαθεί 500 ευρώ. Ζουν εννοεί με 500 ευρώ. Μας τα παίρνετε τριπλά. Αλλά τα μισθουλάκια σας όλοι τα αρπάζετε.
Έτσι λέει. Τι να σας πω τώρα, αυτό είναι ένα θέμα που έχει εξαντληθεί. Μας έχουν κάνει, σε όλους έχουν γίνει απίστευτες περικοπές. Έπρεπε να παίρνει στην τάξη του όταν ασχολείται με την πολιτική. Λέμε γίνεστε πλούσιοι. Γιατί δεν βγαίνει κανένας να μας πει τι ζητάνε από τους εκπροσώπους και αν κάποιοι εκπρόσωποι πραγματικά αγωνίζονται για αυτούς. Γιατί δεν κοιτάνε το έργο που κάνουμε, γιατί πάντα λαϊκίζουμε. Ένας άλλος λέει ότι σας κατάλαβε ο κόσμος ότι είστε ένα πυροτέχνημα. Πυροτέχνημα γιατί είμαι από το 2004 στην πολιτική και πάντα αγωνίζομαι και οι άνθρωποι που είμαι δίπλα τους και στέκομαι στην κοινωνία, στα νοσοκομεία, γιατί δεν έρχεται ο κύριος που το λέει αυτό, στα νοσοκομεία να δει τι ζω εγώ σε καθημερινή βάση. Να. Που υπάρχουν προβλήματα, που υπάρχουν ασθένειες, που υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν. Εκείνοι που τα λένε εκ του ασφαλούς έχουν κάνει ποτέ εθελοντικό έργο, έχουν αφιερώσει ποτέ τη ζωή τους να βοηθήσουν συνανθρώπους. Να, είναι κι ένας που θέλει χάπια. Εδώ λέει ότι εγώ προμοτάρω τους δεξιούς. Πας καλά, ρε Συναφού, εγώ τους δεξιούς. Ξέρετε κάτι, κύριε Τριανταφυλόπουλε, εγώ να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις, αλλά δεν μπορώ να απαντάω στον κάθε. Όπου μην το πείτε, όχι, στον καθένα ο οποίος δεν έχει παρακολουθήσει. Τον καθένα καλείται να σας ψηφίσει τις εκλογές. Όχι, εγώ ζητάω να με ψηφίσουν. Όχι, κάνετε λάθος. Εγώ ζητάω να με ψηφίσουν οι άνθρωποι που αντιλαμβάνονται. Ποια είναι η δική μου πολιτική, ποια είναι η δική μου η γραμμή, γιατί εμένα με ψηφίζουν για να τους εκπροσωπήσω. Άρα πρέπει να τους αντιπροσωπεύω κιόλας. Απαντάω κι εγώ. Νικνάρκη, εδώ επειδή είπαμε να ασχοληθούμε λίγο με το τσάτ, δεν φέρνω όλους τους δεξιούς εδώ. Όπως ξέρεις, έρχονται πολύ αριστεροί και πάρα πολύ αριστεροί και ακροαριστεροί και κομμουνιστές και ό,τι μπορεί να βάλει ο νους του ανθρώπου. Άστε αυτά τώρα, δεξιούς. Άλλωστε η κουλτούρα τι είναι. Είπατε, λέει είστε μοντέλο, δεν είστε δεξιά κάποιος άλλος. Ξέρετε κάτι. Σας βγάζει τα πρόσημα. Ναι, είμαι πολύ περήφανη που ο Θεός ήταν πάρα πολύ γενναιόδωρος μαζί μου και είχα μια πολύ καλή εμφάνιση με την οποία έκανα μια πολύ μεγάλη καριέρα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είμαι. Ξέρετε κάτι, υπάρχουν γυναίκες που αγωνίζονται να αποδείξουν ότι εκτός από όμορφες είναι και έξυπνες. Εγώ δεν αγωνίζομαι. Εγώ κάνω αυτό που πραγματικά πιστεύω. Και αυτοί οι οποίοι με ψηφίζουν και με στηρίζουν, γιατί θα σας πω και κάτι άλλο. Όταν ήμουν στη Νέα Δημοκρατία, στην καταστροφή της Νέας Δημοκρατίας, που έπεφτε, έχανε έδρες κλπ. Μαχαιρώνετε, λέει, τη μάνα σας στη Νέα Δημοκρατία που σας ανέδρεψε. Όχι, ποτέ, ποτέ, ποτέ άλλο λέω. Όχι, εδώ το λένε. Όχι, δεν τη μαχαιρώνω. Ποτέ. Αισθάνομαι ότι. Η Νέα Δημοκρατία, όταν έλεγε όχι στο μνημόνιο, και σαν ιδεολογία και σαν πολιτική πρόταση, ήμουνα μαζί της. Όταν κάποια στιγμή ο ηγέτης της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε μέσα σε μία νύχτα, όχι στο λάθος φάρμακο, όχι στη λάθος συνταγή, να πει ναι, εγώ έφυγα. Ξεκάθαρα. Στην εθνική ομάδα Στίβου. Βεβαίως, ήμουν εθνική ομάδα Στίβου, αγωνίστηκα. Ετών, λέει πρωταθλή Ελλάδος στο άλμα εις ύψος και στα 100 μέτρα εμπόδια με πανελλήνια ρεκόρ και πανελλήνιες νίκες. Τον ευχαριστώ πολύ που με θυμήθηκε, γιατί έχουν περάσει πολλά χρόνια από τον βουβό κινηματογράφο. Τίποτα, ο σύζυγος τον βάζετε και βράχει. Όχι, κάνετε λάθος, κάνετε λάθος. Σβούρος λέει, όχι, δεν είναι. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι, ότι εκεί ο αθλητισμός πειθαρχεί τους ανθρώπους, τους μαθαίνει να αγωνίζονται για ιδανικά. Εγώ λοιπόν σήμερα αγωνίζομαι για όλους αυτούς που με πιστεύουν και με στηρίζουν. Και όσο θα υπάρχουν αυτοί, θα αγωνίζομαι για αυτούς. Έχουμε τον Πέτρο Σιδερέα στη σταδίο με τους συνταξιούχους. Ήδη ακούστηκαν οι φωνές τους. Πάμε λοιπόν στη σταδίο. Συνταξιούχοι έξω από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Έχουμε εικόνα. Έτσι, Μαγί, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Μόλις κατέβηκε η αντιπροσωπεία των συνταξιούχων που είχε μία δύο ώρες συνάντηση με τον κύριο Βρούτζη. Αν θέλεις να τους αφήσουμε το φυσικό μας ήχο για να ακούσουμε το αποτέλεσμα. Βεβαίως. Πρέπει που λέει και ότι η πίστα όχι να αναλάβουν εκδίκηση. Έτσι. Συγχαρητήρια λοιπόν. Για την υπομονή. Για την προσπάθεια. Για τον αγώνα. Που είναι ένα καλό παράδειγμα. Και για μας. Και για τις οικογένειές μας. Και για τις νεότερες γενιές. Δίνουμε τη μάχη και θα συνεχίσουμε σε αυτή τη μάχη. Δεν πρόκειται να την εγκαταλείψουμε. Να το ξέρετε καλά, να ξέρετε επίσης καλύτερα και το ξέρετε ότι ο αγώνας θα είναι πετυχημένος όταν εμείς που είμαστε στην πρώτη γραμμή με το παράδειγμά μας και το παράδειγμά μας γίνεται ελκυστικό και για τους άλλους και αναπυκνώνουν οι γραμμές τώρα. Συναντηθήκαμε με τον Υπουργό, ήρθε και ο γραμματέας και ο Υπουργός και ο Υπουργός. Έκαναμε συζήτηση σε όλα τα ζητήματα που έφτασαν στο υπόλοιπο. Και αυτά που αφορούν.
αφορούν βεβαίως τον Υπουργό Εργασίας. Μας είπε μάλιστα ο Υπουργός ότι εάν κάνω κάτι καλό θα το πείτε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να πούμε τα καλά. Αλλά του είπαμε και κάτι άλλο. Από λόγια έχουμε γορτάσει. Θα δούμε στην πράξη αν αυτά τα καλά που λέτε εσείς θα υλοποιηθούν οριστικά. Μάλλον εδώ είναι καλύτερα. Λοιπόν, μας είπε ότι για πρώτη φορά θα παρουσιάσει το πρόγραμμα Ήλιος, το οποίο θα καταγράφει επακριβώς τους συνταξιούχους της χώρας και δεν θα χρειαστεί ξανά να κάνουν άπκα προσφυγή για πιστοποίηση στοιχείων και τα λοιπά. Μας είπε επίσης ότι το αίτημα που του βάλαμε ότι θα εγγυηθεί το κράτος της συντάξης μας, θα εγγυηθεί το κράτος να καταβάλει τα χρήματα των ελλημάτων στα ασφαλιστικά ταμεία. Και μας είπε δεν θα γίνουν άλλες περικοπές, κρατήστε τα αυτά, και ότι το κράτος θα καλύψει τα ελλείμματα των ασφαλιστικών ταμείων. Εμείς την άλλη ήμασταν εκεί. Να επιστρέψουμε σε σένα. Νομίζω ότι οι άνθρωποι βεβαίως δεν πρέπει να έχουν πάρει καμία θετική απάντηση, έτσι. Αυτό φαίνεται, αυτό μάγει άλλωστε ήταν και το αναμενόμενο. Δεν νομίζω ότι κανείς έχει πάρει θετική απάντηση από τον κύριο Βρούτση τους τελευταίους μήνες. Ανάλογα αποτέλεσμα είχε και η συνάντηση με την προσωπία των οικοδόμων, η οποία προηγήθηκε αυτή των συνταξιούχων σε αντίστοιχη συνάντηση πάλι με τον κύριο Βρούτση. Πήραν κάποιες υποσχέσεις υπό το χαρακτήρα έτσι, περισσότερο θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε ψίχουλα σχέση με αυτά που ζητήσαμε και νομίζω ότι αναμένεται να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις. Εντάξει Πέτρο, θα συνεδρούμε πάλι αργότερα αν κάποιος από τους εκπροσώπους των συνταξιούχων θέλει να πει δύο λόγια, να δούμε τι αποφασίζουν, τι σκέφτονται εν πάση περιπτώσει όταν τελειώσει αυτή η ομιλία. Έχουμε και τον κύριο Κουρουμπλή στη τηλεφωνική γραμμή. Ναι, κύριε Κουρουμπλή. Κύριε Κουρουμπλή. Μετεμποδίων, αλλά εδώ είμαι. Εσείς, γιατί μετεμποδίων, τι πάθατε? Όχι, γιατί ήμουνα με ομιλητή στη Βουλή και... Τι τους λέγατε, πώς... Τους είπα για την κοινωνική, ότι αυτή τη στιγμή συζητούμε αυτή την επέκταση της δίωξης για απιστίας του Παπα Κωνσταντίνου και τους λέω ότι μόνο αυτή η λίστα είναι. Αυτή η κοινωνική αδικία, τι να πούμε στην κοινωνία, όταν εκκρεμούν τόσες λίστες, μεταξύ των οποίων τους έφερα μια αναφορά, τηλεφώνησα το πρωί στο Διαπεριφερειακό Ελεκτικό Κέντρο για τη λίστα των 1.700 προσώπων μεγάλης ακίνητης, φυσικών προσώπων μεγάλης ακίνητης εμπορικής περιουσίας. Εγώ δύο μέρες δεν έκανα εκπομπή διότι καταθέτω στις υπηρεσίες εσωτερικών υποθέσεων του Υπουργείου Οικονομικών και της Αστυνομίας για το ίδιο πράγμα, που βρήκαμε τις λίστες των 36 που δημοσιεύσαμε. Λοιπόν, Μάκη, άκου να σου πω. Αυτό είναι το θέμα, που βρήκαμε εμείς τις λίστες. Ναι, αυτό είναι το... Ακριβώς θα σου πω αυτό. Η ερώτηση που έκανα και ξεκίνησε η ιστορία της Λαγκάν μαζί με την Κωνσταντοπούλου και τον Λαφαζάνη είχε δύο θέματα. Τη λίστα Λαφαντσιάνη και τι θα κάνουν, γιατί στη Γερμανία για τρίτη φορά αγόρασαν από την παραοικονομία, παρακαλώ. Αγόρασαν CD που είχαν μέσα Γερμανούς επιχειρηματίες που είχαν βγάλει λεφτά έξω. Μέσα σε αυτές τις λίστες υπήρχαν και ελληνικά ονόματα. Αυτό μου το έδωσε ο Σταμάτης Ασημένιος από τη Γερμανία. Κάνω λοιπόν την ερώτηση και μου απαντάει ο κύριος Στουνάρας. Αυτό είναι προϊόν υποκλοπής. Και ρωτώ έναν Γερμανό βουλευτή, μάλιστα σοσιαλδημοκράτη που βρέθηκα σε κάποια συνάντηση, του λέω αυτό είναι αυτό. Λοιπόν, και ο άνθρωπος χαμογέλασε και μου λέει τι να σου πω τώρα. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτή βιώνουμε ως κοινωνία. Μάλιστα. Το ερώτημα λοιπόν είναι κύριοι, πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτόν τον κόσμο όταν του κόβουμε τις συντάξεις, τα επιδόματα, το ένας, ο άλλος, δεν έχουμε αφήσει τίποτα όρθιο
και έρχεστε ας πούμε και λέτε ότι εδώ έχουμε αδυναμία να ελέγξουμε. Γιατί τόσο και μένουν στο απειρόβλητο όλοι αυτοί οι κύκλοι. Αυτό είναι. Μάλιστα. Το ερώτημα είναι άλλο, αλλά σε αυτό δεν θα μου απαντήσετε. Γιατί φοβάμαι. Όχι, γιατί δεν απαντιέται. Α, άλλο. Το θέμα είναι ότι αν εσείς ερχόσασταν στην εξουσία σήμερα, δεν θα μπορούσατε να κάνετε περισσότερα πράγματα. Γιατί αυτά γίνονται με χρήματα που δεν υπάρχουν τα περισσότερα. Επομένως, από λόγια ο κόσμος έχει χορτάσει και επειδή σε εσάς έχει αναποθέσει μεγάλες ελπίδες για κάτι καλύτερο, δεν θα μπορέσετε να το δώσετε στους χρόνους. Να ολοκληρώσω αυτό που θέλω. Στους χρόνους που ο κόσμος νομίζει ότι μπορεί να αποκατασταθεί. Σε αυτό έχεις δίκιο. Η ζημιά. Αλλά όταν θα αισθανθεί. Κοίταξε να σου πω κάτι. Τι είπα σήμερα στη Βουλή. Λέω, ήμουν βουλευτής του Πασόκ. Και γνωρίζουν όλοι που είμαστε στο ΚΤΕ Οικονομίας ότι το μόνο ρεφρέν μου στον κύριο Παπακοσταντίνου του έλεγα: δεν θέλω να κάνεις θαύματα. Μπορείς να με πείσεις ότι εμπεδώνουμε το αίσθημα της κοινωνικής δικαιοσύνης, ότι αυτή την κρίση την πληρώνουμε όλοι ανάλογα με τις δυνατότητές μας. Αυτό να το κάναμε, όχι. Αυτό λοιπόν θα το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Παπακοσταντίνου. Είμαι βέβαιος ότι θα το κάνει. Αν δεν το κάνει, θα έχει αποτύχει. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι άλλο ένα ερώτημα. Θα είναι χειρότερη της πρώτης. Εντάξει, θα δούμε τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι αφενός μεν δεν έχει πάρει το χρήσμα ακόμα και αφετέρου ο κόσμος. Ναι. Αφήστε τα υπονοούμενα, κύριε Τριανταφυλλόπουλο. Υπονοούμενο είναι ότι δεν έχετε πάρει το χρήσμα της εξουσίας. Γιατί το πήρατε και δεν μας το λέτε. Όχι, αλλά το χρήσμα τότε... δεν ξέρω τι εννοείς. Αν εννοείς ότι πρέπει να πάρουμε κανένα χρήσμα που πουθενά αλλού. Όχι, δεν έχετε πάρει εννοώ το χρήσμα της λαϊκής επιμηγορίας. Όχι. Το μυαλό σας όλο στους πράκτορες και στους Αμερικάνους είναι. Είναι δυνατόν, δηλαδή, πώς να εκφραστείς, δεν είναι σωστή η φράση, δεν έχεις πάρει το χρήσμα, εννοώντας από το λαό. Αυτό είναι. Τι να κάτσω εγώ να λέω αυτές τις αρλούμπες που λένε ότι πάτε στην Αμερική γιατί τα βρήκατε με τους πράκτορες. Όχι βέβαια, δεν πέφτω τόσο χαμηλά. Είχαμε ζήσει τόσο πολλά με τον Αντρέα Παπαντρέου δεκαετία του 90. Όχι. Έχω τελειώσει με αυτές τις ιστορίες. Δηλαδή, όποιος έχει πέντε βράκα είναι πράκτορας. Όποιος μιλάει με τους Αμερικανούς είναι στο FBI, στη CIA. Και ενοχοποιούμε εύκολα και την επιχειρηματικότητα που είναι πολύ μεγάλο λάθος. Όποιος υποκύπτει στους Αμερικανούς ή στους Γάλλους ή στους Άγγλους είναι πράκτορας. Όχι όποιος συνομιλεί μαζί τους. Λοιπόν, αυτό έχει μεγάλη διαφορά. Γιατί μπορείς να μιλάς και να έχεις μια θέση αξιοπρεπή που δεν υπονομεύει τη χώρα σου. Λοιπόν, εντάξει, θα τα πούμε αυτά. Ευχαριστώ. Σε αυτά θα πούμε κάποια στο άλλη. Άμεσο μέλλον. Θα πάμε λίγο στη Βουλή, στον Λάμπρο Παναγιώτη, πριν επανέλθω στην κυρία Κουλουρά, η οποία είπε ότι σήμερα η Ελλάδα δεν διαθέτει ηγέτες, που αυτό σημαίνει αυτή η αυτοαβολή εναντίον του Καμένου ότι δεν είναι ηγέτες. Δεν είπα τέτοιο πράγμα, κύριε Τριανταφυλλόπουλε. Μην βάζετε λόγια που δεν είπα. Είπα δεν διαθέτει ηγέτη. Εννοούσα ότι η κυβέρνηση σήμερα δεν έχει ηγέτη. Έχει υπάλληλο της Τρόικας. Εγώ αν είχα ακόμα και έβγαινε στέλεχός μου και έλεγε τέτοια κουβέντα, θα το αποκεφάλιζα. Μα τι είναι αυτά που λέτε. Ναι, λέω. Δεν θέλω να σα. Όχι, κύριε Τριανταφυλλόπουλε. Καθόλου δεν θέλω να μου δημιουργήσετε πρόβλημα, γιατί στου ανεξάρτητου Έλληνε δεν υπάρχει πρόβλημα. Πώς δεν υπάρχει. Πολλοί προσπαθούν να δημιουργήσουν προβλήματα. Είμαστε 18, μας έχετε στοχοποιήσει. Δεν μας αφήνετε σε ησυχία. Γιατί είπε κάποιος αυτό, γιατί παρεξηγήθηκε ο άλλος. Και το κάνετε θέμα για να όλοι οι δημοσιογράφοι, όχι εσείς, γιατί εσείς δεν σας έχω ακούσει. Μάκη να παρέμβω. Ναι, Λάμπρο, περίμενε γιατί θα τη βάλω. Θα τη βάλω. Περίμενε ένα λεπτό. Όχι, μισό λεπτό. Τιμωρία να πει τρεις φορές ότι ο Καμένος είναι ο καλύτερος ηγέτης. Ο Καμένος κάνει μια απίστευτη προσπάθεια την οποία έχουμε στηρίξει όλοι και σε αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και ο κόσμος ο οποίος μας εμπιστεύεται. Τώρα, εάν μας έχουν στοχοποιήσει γιατί τους χαλάμε τη σούπα. Και τους χαλάμε τη σούπα γιατί είμαστε ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στα ακραία στοιχεία και είμαστε η μόνη δεξιοί, αριστεροί, ενωμένοι όλοι για το εθνικό συμφέρον που έχουμε τη μοναδική σοβαρή πολιτική πρόταση. Αυτή είναι η αλήθεια. Και τα ποσοστά μας είναι σταθερά. Το ξέρετε πολύ καλά, ό,τι και αν κάνουν για να μας ρίξουν λίγο κάποιες δημοσκοπήσεις οι οποίες είναι κατευθυνόμενες. Δεν μπορούν παρά να δείξουν την πραγματικότητα. Και αυτό τους ενοχλεί. Τους ενοχλούν αυτά που λέμε, τους ενοχλούν ότι έχουμε προτάσεις, τους ενοχλεί ότι θα είμαστε η επόμενη δύναμη η οποία πραγματικά θα ρυθμίσει την εξουσία. Και εγώ θα απαιτήσω όταν θα βγούμε προεκλογικά τον ελληνικό λαό αυτή τη στιγμή να μην ξανακάνει λάθος.
θα απαιτήσω να ψηφίσει αυτούς που πραγματικά αγωνίζονται. Και οι 250.000 από το διαδίκτυο που μας έφεραν εδώ είναι πολύ περήφανοι για μας. Μην προσπαθείτε λοιπόν να μας δημιουργήσετε προβλήματα. Η ηγέτης αυτή τη στιγμή που να υπερασπίζει από την κυβέρνηση τα συμφέροντα του ελληνικού λαού δεν υπάρχει. Yeah. Υπάρχουν υπάλληλοι της κυβέρνησης που παίρνουν εντολές από την Τρόικα. Ο Καμένος είναι ένας ηγέτης που είχε το θάρρος για 2 χρόνια να αγωνίζεται μόνος του. Και ήρθε ο κόσμος και του είπε: θέλουμε να σε στηρίξουμε. Πώς θα απαιτήσετε για λαό? Ο λαό θα τραγουδάει από κάτω, άσε με να κάνω λάθος το τραγούδι. Πώς θα το απαιτήσετε? Θα τον πάρετε στα σκαμπίλια? Όχι, θα το απαιτήσω άλλους. Να παρακολουθήσει τι γίνεται. Θα πω αυτή τη φορά: μην πάτε να ψηφίσετε τυφλά. Θα βγω εγώ ίδια και θα πω: ελέγξτε το έργο. Δείτε ποιοι σας είπαν ψέματα. Δείτε τι αναξιόπιστοι ήταν όλοι αυτοί που σας λέγανε θα. Δείτε ποιοι δικαιωθήκανε. Ψηφίστε πια με πραγματικά κριτήρια και ένα όχι λεπτό, με κομματικά. Θα τα πούμε σε λίγο. Λάμπρο, τι συμβαίνει στη Βουλή? Να πω κάτι πάνω σε αυτά που είπε, κύριε Κοντρά. Όχι, πες στη Βουλή μετά. Για να κλείσουμε με αυτά που θα δεις. Μετά τον Παπανδρέου, όλοι έχουν δικαίωμα στο όνειρο. Εγώ θα το πω και ας φωνάξτε. Εδώ συνεχίζεται η διαμάχη. Όλοι να γίνω πρωθυπουργοί, ενώ ακόμη και εγώ μπορώ να γίνω. Συνεχίζεται η διαμάχη για το θέμα της διεύρυνσης των κατηγοριών στον Παπακοσταντίνο. Και λέω διαμάχη γιατί η αξιωματική αντιπολίτευση και η κυρία Κουντουρά, φαντάζομαι, θέλει να βάλει στο κάδρο και τον Βενιζέλο αλλά και τον Παπανδρέου. Μα έχουν προκύψει στοιχεία. Ναι. Λέτε εσείς, ναι. Όχι εμείς. Ναι. Τι είναι ρε Λαμπρό? Είναι στοιχεία, δεν τα λέω ένα εγώ. Λεπτό. Συγγνώμη κύριε Κουντουρά. Ένα λεπτό. Ο Βενιζέλος δεν είπε ότι θεωρήσαμε με το Διώτη ότι είναι αντισυνταγματική χρήση της λίστας και διαψεύστηκε με το έγγραφο που έστειλαν οι Γάλλοι. Ναι. Δεν θα μπει στο κάδρο. Μπήκε μόνος του. Πήδηξε με στο κάδρο. Και ο Παπανδρέου. Και όχι μόνο αυτό. Δεν είπαν ότι όντως λάβαμε γνώση με το έγγραφο. Μακή, πόσο καιρό έχει να πει καλημέρα ο Παπαγάλος κυρίας Μακρύ με τη Χρυσοβελόνη? Επειδή τα λένε δημοσιογράφοι. Όχι, μισό λεπτό, κύριε Λάπρου, μισό λεπτό. Να τελειώσουμε αυτό το θέμα. Υπάρχει έγγραφο το οποίο δείχνει καθαρά ότι και ο κύριος Βενιζέλος... Ναι, ότι ήταν νόμιμη οδός και ότι επίσημη η διαδικασία που πήραμε τη λίστα... Ακριβώς. Επίσημη και ότι ήταν γνώστες. Άρα ερχόμαστε οι ανεξάρτητοι Έλληνες και δικαιωνόμασταν που λέγαμε. Παιδιά, δεν είναι μόνο ο Παπακοσταντίνου. Και ο Υπουργός Οικονομικών ο κύριος Βενιζέλος και ο Πρωθυπουργός ο κύριος Παπανδρέου ήταν ενημερωμένοι. Τώρα, γιατί τα κρατήσανε τόσο καιρό στα συρτάρια και τα κρύψανε, τώρα, ξέρουμε πολύ καλά τις σκοπιμότητες. Κυρία Κουντουρά, αν εγώ δεν χειριστώ ένα θέμα και υπογράφω, θα την πληρώσω ο Μάκης Τερταφυλόπουλος? Τι λέτε, κύριε Λαμπρή, είστε καλά. Έχω μια επιχείρηση. Είμαι ο διευθύνων σύμβουλος. Ο οικονομικός μου κάνει ό,τι θέλει. Εγώ θα πάω φυλακή. Τι είναι αυτά που λέτε, δεν πρέπει να ξέρω τι μου γίνεται. Τι είναι η Ελλάδα, ξέρω εγώ, Αμπέλη. Ο πρωθυπουργός της χώρας θα παρνέμε και τα λέγει στο πρωθυπουργό της. Είπε ότι εμείς πράξαμε τα δέοντα. Αυτό... Εντάξει, εγώ δεν είμαι σύνηγορος, Παπανδρέου. Κάνετε λάθος. Ο κύριος Παπανδρέου γνώριζε μαζί με τον Βενιζέλο και απέκρυψαν. Αυτό αποδεικνύεται από τα στοιχεία. Ναι, γνώριζαν. Και απέκρυψαν. Γνώριζαν. Το θέμα είναι αν μπορούν να και πώς το χειριστήκανε και δεν ξέρουμε αν υπήρξαν. Αλλά τότε γνώριζαν ένα θέμα. Μπορεί να στοιχειοθετηθεί κατηγορία. Υποστηρίζετε τον κύριο Παπανδρέου και τον κύριο Βενιζέλο για να καταλάβω. Μέρα εγώ... από αυτά τα στοιχεία. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Όχι, έτσι όπως το λέτε, όχι. Είναι σαν να τους δικαιολογείτε. Άλλο εννοώ. Εγώ δεν δικαιολογώ. Εγώ μεταφέρω αυτά που ακούω εδώ στη Βουλή. Αν θέλει να κάνουμε κρίση, την κάνουμε την κρίση. Όχι, μπορεί να στοιχειοθετηθεί κατηγορία επειδή γνώριζε ο Παπανδρέου για τη λίστα Λαγκάρντ? Αυτό σας ρωτάω. Δεν άκουσα τι ρωτήσατε. Λέει, μπορεί να στοιχειοθετηθεί κατηγορία επειδή ο Παπανδρέου γνώριζε για τη λίστα Λαγκάρντ. Έδωσε εντολή στον υπουργό του να πράξει τα δέοντα. Από εκεί και πέρα. Κάτσε ρε Λαμπρό. Κάτσε ρε Λαμπρό. Εάν είσαι πρωθυπουργός και δίνεις εντολές που δεν εκτελούνται και το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, έχεις ακέραια την ευθύνη. Είσαι καλά. Ναι, πολιτική ευθύνη. Ορίστε. Πολιτική ευθύνη. Όχι, αν προκύψει και ποινική ευθύνη. Δεν το ξέρουμε. Για να δούμε τα επόμενα στοιχεία. Γιατί ένα λεπτό, Λαμπρό. Ναι. Αυτοί οι οποίοι επικαλούνται ότι έχουν μάλλον το επιχείρημα ότι ποινικοποιούμε την πολιτική ζωή, ως επιτοπλίστων έχουν πολιτικοποιήσει την ποινική ζωή. Ναι, καλό. Ναι. Και όταν πολιτικοποιείς την κατάδια μας. Όταν πολιτικοποιείς την ποινική ζωή, τότε θα πρέπει να αντιμετωπίσεις τον νόμο. Αυτά τα παραμύθια κάποτε θα τελειώσουν. Κανένας δεν θέλει χώρα καταστολής και εισαγγελικό κράτος, αλλά κάποια στιγμή, αδερφέ μου, δεν οικοκυρεύεται αυτό το πράγμα με τον καθένα να επικαλείται την πολιτική του ιδιότητα και να λέει ότι ναι, έχω πολιτική ευθύνη. Όχι ρε μάγκα, κατέστρεψε μια χώρα, έχεις και ποινική ευθύνη. Πώς έχεις μόνο πολιτική?
Είσαι καλά. Εκεί πάμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πίνασε ένας λαός. Γιατί μπήκαμε στο Δούνο του, είναι άλλη κουβέντα. Ναι, είναι... άλλη κουβέντα. Άλλη υπόθεση είναι στο Λαγκάρι. Άξε, Λάμπρο, συγγνώμη, αν χτυπήσει έναν χτυπαξίλο άνθρωπο στο δρόμο με το αυτοκίνητό σου, είναι έγκλημα εξαμελίας. Αλλά δεν πάμε να είναι έγκλημα. Δεν μπορείς να πεις ότι έχω οδηγική ευθύνη και να παρακάμψεις το έγκλημα. Εδώ αυτοκτόνησαν άνθρωποι, έχουν τρελαθεί άνθρωποι, είναι κόσμος απελπισία, μελαγχόλησαν άνθρωποι. Και έχουν εγώ μέχρι Βενιζέλο βλέπω, Παπανδρέο δεν βλέπω. Η άποψή μου είναι αυτή τώρα που να πω για την κρίση μου. Να δούμε τα στοιχεία. Καλά, γιατί το... κάθε μέρα βγαίνουν. Από αυτά που είναι, σωστό, σωστό. Παρακολουθώ και εγώ εδώ, νυχθημερών. Μπορεί να απαλλαγεί και για άλλους λόγους ο Γιώργος Παπανδρέου. Ναι. Λοιπόν, σωστό. Γιατί γελάζε. Τι γελάζε, κακή υποπτήστε. Τι εννοώ. Ξέρετε τι εννοώ. Ναι. Άλλο εννοούσα. Κάτι πολύ πιο. Όχι αυτό που πήγε το μυαλό σου και γέλασε. Να απαλλαγεί και λόγω ισχυρής προστασίας που έχει από το εξωτερικό. Γιατί θεωρούν ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος αφενός μεν διευκόλυνε τις καταστάσεις να εξελιχθούν έτσι, αφετέρου είναι και ο άνθρωπος που μεταξύ μας είπε την αλήθεια. Είχαμε όμως και σοβαρές καταγγελίες εδώ. Και είπε, όπα, σας κλέβαμε και κάναμε αλητίες. Να. Βεβαίως, στους αρχικλέφτες είπε ότι σας κλέβαμε. Αυτούς δηλαδή που καταλήστεψαν τη χώρα με τις ζήμες, με τις συμβάσεις, με τα οπλικά συστήματα, με τα πέντε φορές επάνω τις τιμές, με ό,τι μπορεί να βάλει ο νους του ανθρώπου. Έτσι είναι. Λοιπόν, σε χαιρετώ γιατί δεν έχω άλλη ώρα. Δεν θα πούμε για τον Παπαγάλο, λίγο. Ποιο Παπαγάλο. Γιατί είπε ότι οι δημοσιογράφοι δεν έχουν χρόνο. Πόσο καιρό θέλει να μιλήσει η κυρία Ραχίλ Μακρύ με τη Χρυσοβελόνη. Δεν θέλουν να βλέπουν ούτε ζωγραφιστέ η μία την άλλη. Βάτσι, βάτσι. Το είπατε τρει φορέ. Ανταλληλία. Λοιπόν, ποιο έχει να μιλήσει Μακρύ με την Χρυσοβελόνη. Ο Παπαγάλο κυρία Μακρύ δεν μιλάει εδώ και χρόνια με την κυρία Χρυσοβελόνη. Τρει μήνε τώρα, ούτε καλημέρα δεν λένε. Αλλού κοιτάζει μία και στην αντίπερα όχθη άλλη. Και τι έγινε σαν διηγητάς. Όχι που λέει ότι οι δημοσιογράφοι κάνουν, δημιουργούν πρόβλημα μέσα στο... Ο κύριος έλα, 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 έλα τώρα, έλα στα μικροπολιτικά αυτά. Καλό μεσημέρι. Σε όλες, σε όλους. Μπάτσι, μπάτσι, μπάτσι. Το κάνετε με τριχιά. Ευχαριστούμε πολύ που είστε. Παρακαλώ. Ας μην μπορούμε να σταματήσουμε. Το μόνο που θέλω να πω όμως για να κλείσω. Σου γράμμι δεν το λέω. Θα το πω. Γεια σας λέω. Είναι ότι ο Πάνος ο Καμένος έχει κάνει μια απίστευτη προσπάθεια τα τελευταία τρία χρόνια, μόνος του στην αρχή και με εμάς συντεταγμένους τώρα και όλο τον κόσμο που μας ψηφίζει, για να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις ουσιαστικές, πραγματικές, ρεαλιστικές. Αυτοί που μας έφεραν εδώ δεν μπορούν να μας σώσουν. Δεν λέω ρε άλλη μια φορά για τιμωρία. Για τιμωρία μπορώ να πω άλλα πράγματα. Θα το γράψω άλλες 100 φορές. Γεια σας. Γεια σας.